Τις απόκριες δίνεσε. εγώ ντύνομαι σχεδόν κάθε χρόνο και έχω και πάρα πολλές στολές. Και θέλω να σου δείξω κάποιες από τις στολές που έχω ράψει. Αυτή την είχα ράψει για μένα και για το Βασίλη. Αυτή η πιο μικρή φαίνεται, είναι δική μου. Και αυτή είναι του Βασίλη, φαίνεται, είναι η μεγαλύτερη. Πολύ χρήσιμη στολή. Την είχα ράψει για να είμαστε μάγοι, με καπέλα, σορτί, με πράματα. Βαλούσαμε και καμιά μπάλα, έτσι, καμιά σφαίρα, καμιά φορά μαζί μα. Μεγάλο ο Αλέξανδρος, τη φορούσε ο Αλέξανδρο, τη φοράει ακόμα. Δίνουμε και κανένα φίλο του, γιατί εγώ δεν δίνω πολύ κόσμο, ξέρει. Αυτή όμω η στολή που έκανε πάταγο είναι αυτή. Αυτή αρχικά είχα πάρει αυτό το ύφασμα να τον κάνω κλόουν το Βασίλη. Ε, δεν έφτασε φυσικά δύο μέτρα ο Βασίλη, ε, δεν έφτασε είχα πάρει και από μινάργια από την Ερμού. Από εκεί που ψωνίζουν τώρα τα κορίτσια για το My Style Rocks, από εκεί ψώνιζα και εγώ όταν ήμουν φοιτήτρια. Πήρα λοιπόν και αυτό το ροζ το ύφασμα. Και του το έκανα έτσι μπλούζα. Αυτή τη στολή, παιδιά, την έκανα για κλόουν, τη φοράει κλόουν, δηλαδή έχουμε και σορτή περούκα. Έχω πάρει και μια πιπίλα τεράστια και τη φοράει και δίνεται μωρό. Έχω και μια, του έγραψα μετά και ένα σκουφάκι ροζ τέτοιο χρώμα, σαν τον Παπαγιανόπουλο στην ελληνική ταινία που φορούσε τα γκυμόταν ένα σκουφάκι, και είναι καταπληκτική επάνω του. Ντύνεται μωρό με αυτό. Αλλά όταν βάζει την περούκα του Κόκορα και φοράει αυτή τη στολή, κάνει πάταγο. Από όσε στολέ έχει φορέσει, αυτή η στολή έχει κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία, παιδιά. Όλοι συζητάνε για το Βασίλη Κόκορα. Τρομερή επιτυχία. Αυτή τη σπανιόλικη την είχα αγοράσει. Ε, από την Ισπανία, όταν πήγα στην Ισπανία, λέω δεν γίνεται, θα πάρω και μία αυθεντική σπανιόλικη στολή, γιατί εμένα το σπανιόλικο με τρελαίνει, δεν το συζητάω. Αυτή τη στολή τη κινέζικη, μου αρέσει πάρα πολύ, τώρα θα τη δώσω στη Χριστίνα να ντυθεί το Σάββατο. Πάρα πολύ ωραία. Χριστίνα σου την ξεχωρίζω, έτσι. Πιστεύω ότι θα τη πάει, τη πάει και το πράσινο, είναι τέλεια. Αυτή τη στολή τη φορούσα πάρα πολύ συχνά και ντυνόμουνα ταυρομάχος, ντυνόμουνα ε, σαν υπότς, κάτι διάφορα τέτοια. Βάζω και κάτι ζώνες, κάτι διαφορετικά μακιγιάς, καπέλα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι γιακάδες με τα βολάν και γενικά όταν είναι μόδα αυτό το στυλ, παίρνω ό,τι βρω. Να, όταν τα ταυρομάχος φοράω αυτό. Και έχω και ένα ωραίο γελεκάκι, το οποίο δεν το είδα τώρα. Αυτό πάλι εγώ το έκανα, έβαλα το σιρίτι. Ε, έχω ράψει και ένα γελεκάκι, πολύ ωραίο. Και εκείνο το φοράω τα βρωμάχος, αλλά τώρα δεν το βρήκα μπροστά μου. Γενικά έχω αρκετά, δεν τα έχω όλα εδώ. Είπα να δείξω κάποια ενδεικτικά. Αυτά εδώ πάλι τα μεταποιώ, τα κάνω κάθε φορά διαφορετικά έτσι, χορευτικά. Ε, το έχω χωρίσει στα δύο αυτό και δίνω και σε καμιά φίλη μου και το φοράει γιατί ήταν μακρύ. Εγώ αν η φούστα μου είναι μακριά, την κοντένω. Δεν μ' αρέσει η, η μίντι η φούστα επάνω μου. Εμένα μ' αρέσει ή το μίνι ή το μάξι. Επειδή έχω αδύνατα πόδια, συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό το παντελόνι πάλι το είχα ράψει εγώ τότε που ήταν μόδα τα διάφανα παντελόνια. Όταν δούλευα στην εφημερίδα το αυτό. Και αυτό το κάνω πολλές πατέντες, έχει και τη ζώνη του. Και τώρα που τα κοίταγα, σκέφτηκα πόσο μόδα είναι φέτος αυτά. Μήπως πρέπει να αρχίσω να το φοράω. Μπορώ να το φορέσω. Κοίταγα ένα επεισόδιο χθε στο My Style Rocks που φορούσαν τέτοιε διαφάνειες. Μάλλον θα το κρατήσω να το φοράω. Αυτή τη στολή την έραψα όταν ήμουν έγκυος. Επειδή ήμουν έγκυος και η κοιλιά μεγάλωνε κάθε μήνα, Πήρα να ράψω μία μπιτζάμα η οποία ήταν έτσι, σαν πετσέτα το ύφασμα. Δεν μου έφτασε και το έκανα έτσι δίχρωμο. Το έκανα αρκετά μεγάλο, γιατί εγώ όταν έμεινα έγκυος ήμουν 50 κιλά. Οπότε έβαλα και 15 κιλά, λέω Ας το κάνω μπόλικο, λέω να με χωράει όσο και να μεγαλώσει η κοιλιά μου. Αυτό λοιπόν. Δεν θα το πιστέψετε, πριν τρία χρόνια με τον COVID είχε δυνατήσει τόσο πολύ ο Βασίλης που το φόρεσε και εντύθηκε καρναβάλι και πήγαμε και σε μία ταβέρνα, τον έχω και φωτογραφίες, τρομερό. Μου έλεγε φέρε αυτή την ολόσωμη να τη φορέσω. Και το γκολόγευα, εγώ του έλεγα: Σιγάρι που θα σου κάνει αυτή η ολόσωμη, τι νομίζει. Εγώ 50 κιλά ήμουν όταν την έκανα, εντάξει, 65 μαζί με το μωρό, γιατί όταν, γέννησα, όταν πήγα να γεννήσω, ήμουν 65 κιλά. Και όμω του έκανε απίστευτο. Ήταν λίγο κοντί, βέβαια, στα χέρια και στα πόδια, να λέμε και την αλήθεια. Αυτό πάλι, τι ιστορία έχει. Αυτό εδώ το ύφασμα, η δανδέλα, ήταν η κουρτίνα μου στο βοτανικό. Όταν ήμουν φοιτήτρια, είχα μία τέτοια κουρτίνα, την είχα ράψει κουρτίνα και είχα κάνει και μαξιλάρια. Καλά, σε αυτά δεν με έφτανε κανείς. Τα στόλιζα όλα, σπίτια, δωμάτια, τα πάντα, τα έκανα όλα σωρτί Αυτή η κουρτίνα λοιπόν όταν έφυγα από το βοτανικό, λέω τι να την κάνω, κρίμα είναι. Ωραία δανδέλα, πολύ ωραίο το ροζ, Θα βρω, λέω, να το συντονίσω. Το παίρνω που λες, και το κάνω μία φούστα και τη φοράω τις απόκριες και το κάνω και από πάνω έτσι να το φορέσω. Το κάνω παραλλαγέ. δηλαδή εγώ πάντα ό,τι ράβω, το ράβω να φοριέται και με παραλλαγέ. Να αυτό ας πούμε, το φοράς και στο στήθος, μπορείς να το βάλεις και στο κεφάλι. Πάντα τις κάνω τις παραλλαγέ για να ντύνομαι κάθε φορά διαφορετικά, να μην είμαι κάθε φορά με την ίδια στολή ωραία και αυτή που είχαμε ντύσει τον Βασίλη Κέσσαρα. Τώρα αυτό ή του Βασίλη δικό μου είναι, νομίζω. Μήπως είναι δικό μου, είναι λίγο μικρό. Του Βασίλη θα είναι το μεγαλύτερο, γιατί έχουμε κι άλλα. Πολύ ωραία στολή και αυτή που είναι ολόσωμη και αυτή του πήρα μία στολή να είναι σε ήχης, γιατί εγώ χανούμικες στολές έχω πάρα πολλές. Και έντυνα και τις φιλινάδες μου που ήταν αδύνατες και βάζαμε το Βασίλη να είναι σε ήχης με τις χανούμισες. Πολύ μεγάλη ιστορία. Ε, έδειξα αρκετά. Έχω κι άλλα, τώρα δεν τα ξυλώσω όλα γιατί πρέπει να πάω και στο μαγαζί σήμερα. Ε, αλλά θέλω να μου γράψεις τα σχόλια αν εσύ καρναβάλι, αν σου αρέσουν οι απόκριες. Θέλω τα σχόλια σου, θα περιμένω φιλιά.